Μια μεγάλη γιορτή που περιελάμβανε από γυμναστικές επιδείξεις μέχρι παράσταση καραγκιόζη, διοργάνωσαν στον Φάρο της Πάτρας τα αθλητικά σωματεία Αστραπή και Έκρηξη, καθώς και τα κραπ Φύταθλων και Έκρηξη, με στόχο να προσφέρουν χαμόγελο στα παιδιά αλλά και στους γονείς. Πέρασε μια χρονιά με διακοπή και οτιδήποτε άλλο είχε σχέση με όλα αυτά που ξέρουμε, να μην επαναλαμβάνουμε, αλλά όμως καταφέραμε από 1η Ιουνίου που ξαναανοίξαμε σε αυτό το μήνα να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις δράσεις συσσωρευτικά όλη τη χρονιά, με αποτέλεσμα σήμερα να είμαστε εδώ. Με πρωταγωνιστές τα παιδιά, η βραδιά τα είχε όλα. Επιδείξεις πολεμικών τεχνών, ρυθμικής γυμναστικής, χορού και φυσικά πολύ χειροκρότημα επιβράβευσης για την δουλειά που γίνεται στους αθλητικούς συλλόγους και τα ΚΔΑΠ. Αυτό που προσφέρουμε είναι με δημιουργική απασχόληση και όχι μόνο. Αθλητικές δραστηριότητες που λίγα είμαστε πρωτοπόροι σαν ΚΔΑ που δημιουργούμε και ταεκβοντό, ρυθμικές και γυμναστική με τα παιδάκια, που τα παιδάκια χρειάζονται την γυμναστική τους στην καθημερινότητά τους και πρέπει να μάθουν να γυμνάζονται και να εξασκούν όχι μόνο το μυαλό τους αλλά και το σώμα τους. Στην μακρά τους πορεία, τα αθλητικά σωματεία Αστραπή και Έκρηξη έχουν παραδώσει γενιές πρωταθλητών. Στον ρόλο των δασκάλων, άνθρωποι που αγαπούν τη δουλειά τους και θέλουν να μεταδώσουν το καλύτερο στα παιδιά. Ασχολούμαι από 3 χρονών με το ταϊκβοντό, πλέον είμαι 27. Θεωρώ ότι όλη μου η ζωή είναι αφιερωμένη πάνω στο ταϊκβοντό και τα τελευταία 10 χρόνια ασχολούμαι περισσότερο με το να διδάξω αυτό που αγάπησα και αυτό που έμαθα. Σήμερα θεωρώ ότι έχουμε ετοιμάσει μια ολοκληρωμένη επίδειξη και από τους μικρούς αλλά και από τους μεγάλους που θα δείτε αργότερα. Πνεύμα και σώμα υγιές από την παιδική ηλικία είναι ο στόχος των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης, Φύταθλων και Έκρηξη που έχουν αγκαλιαστεί από δεκάδες γονείς. Αναπτυσσόμαστε συνεχόμενα, δηλαδή εκτός από το ΚΔΑΠ, το Φύταθλων που είναι στην Ανθίας και το ΚΔΑΠ στην Γερμανού που είναι το Accelerate, για την επόμενη χρονιά δημιουργούμε ακόμα άλλα 4 ΚΔΑΠ, αντίστοιχα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, στην Κάτω Αχαγιά, στην Εγγλικάδα, με αποτέλεσμα όλη αυτή η δράση που ξεκινάει μέσω ενός προγράμματος ΕΣΠΑ, που τα παιδιά μπορούν δωρεάν να παρακολουθήσουν όλες αυτές τις δράσεις. Η εκδήλωση στον Φάρο γέμισε αισιοδοξία όσους την παρακολούθησαν, καθώς αυτό που ξεχώρισε ήταν η προσπάθεια των παιδιών να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Όσοι βρέθηκαν στην εκδήλωση αντάλλαξαν ευχές για την επόμενη χρονιά, με την ελπίδα οι επιτυχίες να συνεχιστούν, κάνοντας περήφανη ολόκληρη την Πάτρα.